Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο ut.gr. Στη φάκα της ΑΔΕ με τσουχτερά πρόσημα, ο ξεχασιάρης τραγουδιστής, ο τηλεοπτικός παραγωγός, 9 νέες υποθέσεις ακραίας φοροδιαφυγής που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Λάδι σε τιμή χρυσού, τι λένε οι παραγωγοί για την εκτείναξη της τιμής. Δεν αντιμετωπίζουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με οριζόντιο τρόπο, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Στη δαγκάνα της εφορίας πιάστηκαν μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και επώνυμοι τραγουδιστές που φοροδιέφευγαν. 9 συνολικά νέες υποθέσεις ακραίας φοροδιαφυγής ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Πάμε να δούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ένας γνωστός τραγουδιστής που δεν είχε εκδώσει 16 τιμολόγια συνολικής αξίας, όπως βλέπουμε, 51.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ περίπου άλλες 10.000 ευρώ, δεν είχε αποδώσει ΦΠΑ 31.000 ευρώ. Πάμε να δούμε και για ένα ψητοπολείο, ένα εστιατόριο που τιμολογούσε με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, απέκρυψε 90.000 ευρώ, βλέπουμε και το επιπλέον ΦΠΑ, εκεί επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 64.000 ευρώ. Πάμε να δούμε και με ένα Ινστιτούτο Αισθητικής. Δεν είχε εκδώσει 6.270 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 439.000 ευρώ, συν το ΦΠΑ άλλες 106.000 και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 52.000 περίπου ευρώ. Και βέβαια δεν είναι οι μόνες αυτές περιπτώσεις. Να αλλάξουμε όμως θέμα, καθώς δυσίωνα είναι τα μηνύματα που εκπέμπουν οι ελαιοπαραγωγοί με τη συγκομιδή της ελιάς να έχει ήδη ξεκινήσει για τη φετινή χρονιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση έως και 80% σε σχέση με πέρσι, με την τιμή του υγρού χρυσού να ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Έχω μία εβδομάδα που έχω ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ μειωμένη, σε ποσοστό 80% από πέρσι. Να φανταστείτε, εκεί που πέρσι μάζεψα 4 με 5 τόνους λάδι, φέτος αν μαζέψω 500 κιλά θα είναι ευχής έργου. Τόσο μικρή παραγωγή σπάνια συναντάμε. Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν όντως αυτή η ξηρασία που αναφέρατε. Δεύτερος παράγοντας ήταν στην περίοδο της ανθοφορίας. Δεν έδεσε το άνθος, οπότε δεν έγινε και η ελιά, δεν είχαμε παραγωγή. Στο τέλος βέβαια που είχαμε και το δάκο, όπου κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει από ελιά. Είναι μια εποχή που πραγματικά δεν μπορούμε να δουλέψουμε παραπάνω. Υπάρχει ακαρπία στην περιοχή, δεν υπάρχει απαιτούμενη ποσότητα. Οπότε τα αλληλοτριβία είναι αναγκασμένα εδώ στην περιοχή μας να δουλεύουν 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Ναι, θα έχουμε μια αύξηση της τιμής σίγουρα. Να φανταστείτε ότι πέρσι πούλαγα 6 ευρώ. Έφευγε από τον παραγωγό, από μένα δηλαδή, και φέτος θα είναι 10 συν, 10 και. Λοιπόν, τι γίνεται με το ελαιόλαδο? Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Βασίλη Φρατζόλα, δοκιμαστή και σύμβουλο ποιότητας του ελαιόλαδου. Γεια σας κύριε Φρατζόλα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την παραγωγή των ελιών, του ελαιολάδου ουσιαστικά. Βλέπουμε την τιμή του να αυξάνεται. Ουσιαστικά έχουμε μικρότερες ποσότητες, μεγαλύτερη τιμή. Το θέμα είναι όμως ότι η κλιματική κρίση είναι κάτι, ή αυτή είναι η παραγωγή που είναι μειωμένη, είναι κάτι το οποίο είναι για φέτος, θα είναι και του χρόνου, θα είναι και του παραχρόνου, και τι πρέπει να κάνουμε? Είμαστε μία από τις χώρες που είμαστε leader στην παραγωγή ελαιολάδου. Κινδυνεύουν ουσιαστικά οι καλλιέργειες των ελιών εδώ στην Ελλάδα? Ναι, καταρχάς θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση από τις δηλώσεις κάποιων αριθμών που κάνανε κάποιοι παραγωγοί. Δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Δεν πάμε σε μείωση 80%. Αυτά είναι υπερβολές. Πάμε σε μια μείωση, πιστεύουμε, γύρω στο 50%. Πάλι, λοιπόν, είναι μια μεγάλη μείωση ουσιαστικά. Ακούστε, είναι μεγάλη μείωση, αλλά αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, γιατί τη μια χρονιά όταν έχουμε πολλή καρποφορία, όπως πέρυσι είχαμε 320.000 τόνους, φέτος θα πάμε πιθανόν σε 150. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μη φυσιολογική η πτώση στην Ελλάδα. Μη φυσιολογική
είναι στην Ισπανία. Γιατί εκεί είχαμε δύο συνεχόμενες χρονιές. Προσέξτε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η Ισπανία, όπως και όλες οι χώρες, έχουν μια χρονιά μεγάλη παραγωγή, την άλλη μικρή. Η Ισπανία έχουν δύο συνεχόμενες χρονιές λόγω υψηλών θερμοκρασιών, βεβαίως. Παραγωγή που θα κυμαίνεται γύρω στο 40% της μέσης παραγωγής των 5 ετών. Πολύ κάτω. Δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, γιατί οι Ισπανοί τελικά λόγω του μεγάλου όγκου παραγωγής καθορίζουν τις τιμές. Τώρα, με ρωτήσατε για το μέλλον. Για το μέλλον δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Το μόνο σίγουρο μπορώ να πω, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή την ερώτηση θα έπρεπε την υποβάλει το ΙΠΑΤ, το αρμόδιο Υπουργείο. Και όχι εσείς. Δηλαδή το τι θα κάνουμε του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα 10 χρόνια είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί τις αρχές του Υπουργείου. Γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Δεν έχει γίνει καν οποιαδήποτε συζήτηση, θα έλεγα, ότι κάνει ευαισθητοποίηση του κόσμου για το τι έρχεται. Κοιτάξτε να σας πω ένα πράγμα. Η ελιά όταν φυτεύεται κρατάει 200, 400, 500 χρόνια. Και αυτοί που τις φυτεύουν ξέρουν ότι θα τις αφήσουν στα παιδιά του και στα εγγόνια τους. Δεν είναι όπως οι βερικοκές, οι μηλιές και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να μας έχει απασχολήσει. Τώρα, το τι πρέπει να κάνουμε είναι μια άλλη συζήτηση. Έχω να σας πω πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε. Έπρεπε να δοκιμάσουμε νέες ποικιλίες, να πάμε βορειότερα, να δούμε οι ίδιες ποικιλίες στις θέσεις που είμαστε σήμερα, ποιες ποικιλίες αντέχουν περισσότερο. Αυτά γίνονται σήμερα στην Ισπανία, γίνονται στην Ιταλία. Δηλαδή, δοκιμάζουν νέες ποικιλίες στις περιοχές που είναι για να δουν αν αντέχουν, αν θα αντέξουν σε συνθήκες ξηρασίας. Είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν είναι τόσο εύκολο να το πούμε σήμερα. Για μένα το χειρότερο να σας πω είναι ότι ο κόσμος στερείται αυτό το απίστευτο προϊόν. Το λέω με τα λόγω γνώσεως, δηλαδή δεν υπάρχει ελαιώδης ουσία, λιπαρή ουσία στον πλανήτη που να έχει τόσα ωφέλιμα χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου. Και δεν τα ξέρουμε όλα ακόμα. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο, ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ με πολύ θετικά αποτελέσματα έρευνες για το Αλσχάιμερ και την άνοια. Αυτό είναι τρομερό αν το σκεφτείτε. Τρώγοντας, μπορούμε να επιβραδύνουμε. Έχει ευεργετικές πολλές ιδιότητες η ελιά. Πάρα και το ξέρουμε και από την αρχαιότητα κιόλας. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί τους περισσότερους καταναλωτές τους καίει. Βλέπουν τις τιμές να αυξάνονται στα ράφια. Είναι κάποιοι που προτιμούν ουσιαστικά την αγορά του τενεκέ, του λαδιού ουσιαστικά, χωρίς επωνυμία. Εμείς θέλουμε να μας πείτε λίγο τι βλέπετε για τις τιμές, πού μπορεί να φτάσει η τιμή του ελαιόλαδου φέτος και αν συμφέρει τον καταναλωτή να αγοράζει αυτό το χύμα λάδι ουσιαστικά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν με το χύμα λάδι. Ανοίξατε τρία πολύ μεγάλα θέματα. Πολύ μεγάλα. Λοιπόν, το πού θα πάνε οι τιμές του χρόνου ή αργότερα δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν μπορεί να το υποψιαστεί. Αν θέλετε να σας πω. Μια εκτίμηση. Μια εκτίμηση. Δηλαδή, το τι σκέφτομαι είναι ότι όσο περνάνε οι μήνες που η κατανάλωση μεγαλώνει και εξαντλούνται τα αποθέματα που υπάρχουν. Δηλαδή, αν πάμε μετά από 8 μήνες περίπου από σήμερα, οπωσδήποτε πρέπει να σημειωθεί αύξηση στην τιμή λόγω της έλλειψης, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι ο παράγον. Βέβαια, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι. Δυστυχώς παρατηρώ στα ράφια των σούπερ μάρκετς μεγάλες εταιρείες οι οποίες κατά την προσωπική μου άποψη έχουν ανεβάσει αδικαιολόγητα τελείως τις τιμές. Δεν μπορεί οι εταιρείες οι οποίες εμφιαλώνουν σήμερα περσινό ελαιόλαδο το οποίο το αγοράσανε με 4 και 5 ευρώ έτσι, το και το οποίο όχι να σας συμπληρώσω να καταλάβετε τι είναι το πρόβλημα. Είναι διτό. Πρώτον, η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή. Γιατί αν τιμολογήσουν με τις νέες τιμές που το αγοράζουν 8, πρέπει να το πουλάνε 18. Λοιπόν, το κυριότερο για μένα είναι ότι βάζουν περσινά ελαιόλαδα μέσα, έτσι, περσινά, τα οποία δεν είναι εξαιρετικά παρθένα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια σωστή ελεκτική υπηρεσία, όπως είναι ο ΕΦΕΤ, αν υπήρχε και αν είχε τη δυνατότητα να το συμπληρώσω, γιατί δεν έχει καθόλου ελεκτές από ό,τι μαθαίνουμε, όλα τα ελαιόλαδα σήμερα που είναι στα ράφια, σας το υπογράφω, έχουν ελάττωμα. Έχουν οργανωληπτικό ελάττωμα. Αν πηγαίναμε αυστηρά, όλα ήταν παρθένα απλά. Λοιπόν, επομένως είναι διπλό το πρόβλημα για τον καταναλωτή και πληρώνει ακριβότερα από ό,τι πρέπει σήμερα και καταναλώνει δυστυχώς. Ναι, τα οποία δεν είναι τη ποιότητα που νομίζει ότι είναι. Άρα ουσιαστικά πρέπει να γίνουν έλεγχοι, κύριε Φρατζόλα. Πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Κοιτάξτε, η προσωπική μου εμπειρία από τον ΕΦΕΤ, θα σας πω μια λέξη, είναι τραγική. Θα το λέω, είναι τραγική.
Έτσι, δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε και δειγματοληψίες να τους πας ελαιολάδων, δεν ανταποκρίνεται κτλ. Δεν θέλω να επεκταθώ εδώ, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα πως θα βοηθήσουμε τους καταναλωτές, πρώτον, να είναι πιο προσεκτικοί. Δεύτερον, για μένα το χειρότερο που θα γίνει είναι η τρομερή νοθεία που πρόκειται να έρθει στο χύμα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το 70-75% των ελαιολάδων τα οποία πουλιούνται και καταναλώνουμε είναι σε μη τυποποιημένη μορφή. Τι σημαίνει το ότι μη τυποποιημένη? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος πίσω από το προϊόν. Σωστά. Και τα περισσότερα νοικοκυριά παίρνουν τέτοιο λάδι, κύριε Φρατζόλα. Βεβαίως. Ναι. Και νομίζουν ότι παίρνουν κάτι προϊόν γιατί είναι ο ξάδερφος του ξαδέρφου μου, που φέρε και είναι εγγυημένο κτλ. Λοιπόν, αυτά επειδή έχουμε και προσωπικές εμπειρίες τόσα χρόνια που ασχολούμαστε, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας πολλά ελαιόραδα. Δεν συζητάω για λαϊκές, δεν συζητάω για όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, πώς το λένε, το δέλεαρ είναι μεγάλο. Ναι. Γιατί όταν το σπορέλαιο μπορούν να το βρουν και με 1,5 με 2 ευρώ και το ελαιόλαδο έχει 8, καταλαβαίνετε ότι αν βάλεις 30% σπορέλαιο, πρώτον δεν το καταλάβει εύκολο ο καταναλωτής, δεν το καταλαβαίνει εύκολα, μην κορδευόμαστε. Και δεύτερον, το όφελος είναι τεράστιο. Επομένως, δεν είναι μόνο να επέμβει ο ΕΦΕΤ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επέμβει και να επιβάλλει πολύ σκληρά πρόστιμα αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται αυτή την κατάσταση και την υγεία του καταναλωτή. Άρα, κύριε Φρατζόλα, έλεγχοι πρέπει να γίνουν πρόστιμα και πρέπει να υπάρχει και εγρήγορση του καταναλωτή. Και καλό είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να μην εμπιστεύεται και αυτό που λέμε τόσο εύκολο το χύμα λάδι, ειδικά τώρα σε μια κατάσταση που οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Ναι. Αφήστε να σας πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα σας πω. Δεν είναι μόνο το από οικονομικής πλευράς ότι το 30% είναι σπορέλαιο και το πληρώνουμε παραπάνω, και το σπορέλαιο άλλοι το αγοράζουν και το βάζουν. Και ναι. Άρα δεν είναι ότι θα φάνε σπορέλαιο, απλώς πληρώνουν πιο ακριβά το λάδι. Το πρόβλημα είναι άλλο, το οποίο αμφιβάλλω το έχει αναφέρει κανένας και δεν το αναφέρουν ποτέ. Ότι κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά ελαιόλαδα κάθε χρονιά, και ανοίγω παρένθεση, ειδικά φέτος, όπου γίνεται ένας χημικός πόλεμος στα χωράφια. Χημικός πόλεμος. Ναι. Ψεκάζουν σαν τρελοί όλοι. Για ποιο λόγο? Για να προστατέψουν την πανάκριβη εισοδιά τους. Σωστά, σωστά. Να μην τους χαλάσει. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Ψεκάζουν, μαζεύουν. Λοιπόν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάρα πολλά ελαιόλαδα με ανώτατο περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα, τα οποία είναι απολύτως ακατάλληλα για βρώση για την ανθρώπινη υγεία. Και αυτά όλα που πάνε, δεν πάνε στην τυποποίηση. Πάνε τα λάδια όλα πάνε στον τενεκέ, στο χήμα. Το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Φρατζόλα. Λοιπόν, πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε. Κύριε Φρατζόλα, δυστυχώς θα πρέπει. Δεν τα έχω ούτε τα 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Εγώ δεσμεύομαι για ακόμη μια φορά να είμαστε εδώ, να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο ut.gr. Καλό σας απόγευμα.